Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, συναγωνιστές, συναγωνίστριες, η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις, που αποτελείται από εργατικά σωματεία, την Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, φοιτητικούς συλλόγους, σωματεία αυτοαπασχολουμένων, την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας και φορείς του λαϊκού κινήματος, χαιρετίζει την ηχηρή αποψινή απάντηση στην άφιξη στον Πειραιά του γαλλικού αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle, που σουλατσάρει στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου μαζί με την Αμερικάνικη πολεμική αρμάδα. Ο Πειραιάς είναι για όλους μας λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο για τη διεξαγωγή σφοδρών ιμπεριαλιστικών πολέμων. Γιατί ένας τέτοιος πόλεμος που διεξάγεται στην Ουκρανία, με αφορμή την απαράδεκτη ρωσική εισβολή, την οποία και έχουμε καταδικάσει από την πρώτη στιγμή και κλιμακώνεται για πάνω από 20 μέρες, είναι το αποτέλεσμα των συνεχώς οξυνόμενων ανταγωνισμών ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία. Οι συγκρούσεις αφορούν τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των δρόμων μεταφοράς, των αγορών, στον αδυσόπιτο ιμπεραλιστικό ανταγωνισμό. Αλήθεια, τι σχέση έχουν αυτά με μας, με το λαό μας, με τους λαούς της Ρωσίας, της Ουκρανίας, που ζούσαν για δεκαετίες αδελφωμένοι, με τους άλλους λαούς της Ευρώπης, που στενάζουν κάτω από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φτωχοποιεί ενεργειακά, διατροφικά, που στενεύει όλο και περισσότερο τα περιθώρια να καλύπτουν οι λαοί τις ανάγκες τους. Τι σχέση έχουν με τα εκατομμύρια των προσφύγων και μεταναστών, που είναι αποτέλεσμα αυτών των συγκρούσεων και επεμβάσεων, όταν οι εμπειραλιστές δεν τα βρίσκουν στη μοιρασιά. Καμιά σχέση, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, στον αντίποδά τους είναι ο πόλεμός τους για τα συμφέροντά τους. Γιατί για μας απομένει στοχοποίηση από τη μια ή από την άλλη δύναμη. Και μην πει κανείς ότι δεν είναι στόχος η χώρα και ο λαός μας, όταν λιμενίζονται στα λιμάνια μας ξένα αεροπλανοφόρα, όταν αποστέλλεται πολεμικό υλικό στην Ουκρανία και γίνεται συζήτηση ακόμα και για την αποστολή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Για να μην μπούμε για την επέκταση των ευρωατλαντικών βάσεων και υποδομών, που αναβαθμίζονται περαιτέρω με τη νέα Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις, που είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για να συμβάλλουν στους δολοφονικούς πολέμους στην Ουκρανία και αλλού. Το είδαμε εξάλλου πριν 20 χρόνια στην Ιουγκοσλαβία και σε μια σειρά άλλες επεμβάσεις και πολέμους. Σε λίγες μέρες, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, στις 6 Απρίλη η εργατική τάξη θα δώσει απάντηση και για όλα τα παραπάνω με πανεργατική απεργία. Γιατί οι πάλι για το μεροκάματο ενάντια στη φτώχεια και στην ακρίβεια είναι δεμένοι με την πάλι ενάντια στον ιμπεραλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τον ιμπεραλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, για να κλείσουν οι ευρωατλαντικές βάσεις και υποδομές, για να μην επικυρωθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις, για να μην διευκολυνθούν από ελληνικό έδαφος αμερικανονατοικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, να μην φύγει κανείς φαντάρος και αξιωματικός σε αποστολές εκτός συνόρων. Δηλώνουμε από αυτό το βήμα για άλλη μια φορά την αλληλεγγύη μας στον Ουκρανικό, στο Ρωσικό και στους άλλους λαούς της περιοχής.